Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χριστό. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, καλή αρχή. Να είσαι καλά. Τα είπαμε και καλά. Λίγο χθες με τον κύριο Αναστασίου, τον γραμματέα, που ήταν και το μοναδικό ξενοδοχείο όλες αυτές τις μέρες, την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα που ήταν ανοιχτό. Ακριβώς. Μας είπε το εξής. Κάποιοι πρώτοι δειλά-δειλά επισκέπτες, και όχι για κάποιους άλλους λόγους, επισκέπτες Καστοριάς έφτασαν στην Καστοριά. Μπροστά μας, κύριε Σμαρόπουλε, έχουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Είναι, θα λέγαμε, και για τα ξενοδοχεία της Καστοριάς ένα πρώτο δυνατό τεστ το τι γίνεται με τη δική μας περιοχή? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, Χριστό. Ξεκινάμε από το μηδέν. Ξεκινάμε από το μηδέν πάλι. Προσέξτε τι λέει ο πρόεδρος. Ανοίγουμε και ξεκινάμε από το μηδέν. Πολύ μεγάλη φράση. Δεν ανοίξαν πολλά ξενοδοχεία. Ανοίξαν από το δικό μας σύνδεσμο 7-8 ξενοδοχεία ουσιαστικά τις πρώτες ημέρες. Θα ανοίξω και τις επόμενες ημέρες, τρέχοντας ο χρόνος και οι ημέρες, επειδή τα ξενοδοχεία μας τα περισσότερα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ναι. Θα ανοίξουν. Άρα συγκρίνεις όλα τα και όταν λες θα ανοίξουν, εννοείς θα ανοίξουν μέχρι το Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος πιστεύεις ότι θα είναι αρκετή ανοιχτή? Ναι, θα είναι αρκετή ανοιχτή. Κόσμος δεν ξέρω αν θα έχουμε, Χρήστο, να σου πω την αλήθεια, γιατί τηλέφωνα δεν χτυπάνε. Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα και κάποιες κρατήσεις και κάποιο ενδιαφέρον που υπάρχει από πελάτες για Ιούλιο και Αύγουστο. Αχα. Αλλά αυτή τη στιγμή για την τρέχουσα εβδομάδα τηλέφωνα δεν χτυπάνε ακόμα. Εμείς θα περιμέναμε ίσως το Αγίου Πνεύματος να είναι ένα πρώτο τριήμερο, να θέλει κάπου κάποιος να περάσει ήσυχα σε μια όμορφη περιοχή σαν τη δική μας. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Έτσι, αυτό θέλουμε και εμείς. Μήπως αλλά είναι και νωρίς, δηλαδή Τρίτη σήμερα, μήπως και Τετάρτη, Πέμπτη. Ενδεχομένως να αλλάξει. Ενδεχομένως κάτι να αλλάξει τις επόμενες μέρες και το ευχόμαστε, να πω την αλήθεια. Ναι. Το ευχόμαστε πραγματικά. Αλλά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν είναι. Άρα λέγατε λογικά, επειδή ανοίξατε από χθες, έστω και αυτοί οι λίγοι που ανοίξατε, 6-7 μέλη μόνο, 6-7 έτσι, μόνο. Και από άλλα ξενοδοχεία που μαθαίνουν εκτός συνδέσμου και από άλλα ξενοδοχεία και εκεί είναι κλειστά. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Είναι οι όροι τέτοιοι, είναι τα πρωτόκολλα τέτοια σιδέρι που δυσκολεύουν τους συναδέλφους? Τα πρωτόκολλα θέλουν ξεκαθάρισμα. Να πω την αλήθεια, είναι ότι δεν θα βγάζετε ούτε τα έξοδά σας. Τι είναι? Στο θέμα της καθαριότητας, τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Καστοριά, αν όχι όλα, εφάρμοζαν ιδιαίτερα η φροντίδα και η επιμέλεια, με συνέπεια να μην έχουν προβλήματα στην εφαρμογή των πρωτοκόλων. Το θέμα είναι να δούμε ορισμένους όρους, να μην έχουμε προβλήματα με τις υπηρεσίες. Το θέμα είναι καθαρά θέμα ζήτησης, Χρήστο, και θέμα πελατείας. Όταν θα υπάρξει ζήτηση, θα ανοίξουν και τα ξενοδοχεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν χωρίς να έχουν πελάτες μέσα. Είναι καθαρά θέμα ζήτησης. Και όταν δεν υπάρχει ζήτηση, σημαίνει ότι δεν βγάζετε ούτε τα έξοδα, όχι μεροκάματα, ούτε τα έξοδα. Έτσι ακριβώς, Χριστό. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο, οι εργαζόμενοι που είναι στα ξενοδοχεία της Καστοριάς, τι κάνουν αυτή τη στιγμή, κύριε Σμαρόπουλε? Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένοι από την πρόνοια του κράτους μας, έτσι ώστε να πάρουν το ειδικό επίδομα, το προνοιακό επίδομα για αυτόν και τον επόμενο μήνα. Ναι. Έτσι ώστε τουλάχιστον κατ' ελάχιστον να είναι καλυμμένοι. Μάλιστα. Σε εσάς που ανοίξατε, εσείς που ανοίξατε μάλλον, με τι προσωπικό, με το 50% λειτουργείτε, με το 40% λειτουργείτε τον εργαζομένο? Υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουμε και μόνοι μας, Χρήστο, να έχουμε όλο το προσωπικό 100% σε αναστολή. Α, μπορείτε και όλο το προσωπικό 100%. Μπορούμε και όλο το προσωπικό να είναι σε αναστολή και υποτίθεται ότι το ανοίγουμε εμείς, το δουλεύουμε μόνοι μας. Ναι. Τώρα καθένας ανάλογα τις ανάγκες καταλήμματός του, άλλος έχει δουλέψει με 20%, άλλος με 30%, άλλος με 40%. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει περάσει κάποιος το 50%. Δεν νομίζω ότι, αν και δεν το ξέρω αυτό επισήμως, πιστεύω ότι δεν το έχει ξεπεράσει. Ειλικρινά σήμερα θα περιμέναμε πραγματικά από εσάς, κύριε Σμαρόπουλη, ειδικά για το τριήμερο, λέγαμε ότι ίσως είναι μια εκκίνηση, μια επανεκκίνηση κανονική. Θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή παραπάνω, ναι. Χρήστο. Θα έρθει η εκκίνηση. Ο τόπος μας είναι θελεκτικός. Θα έρθει ο κόσμος. Θέλει λίγη υπομονή και λίγη κίνηση από εμάς παραπάνω.
να διαφημίσουμε και εμείς οι ίδιοι πέρα από το Δήμο ή την περιφέρεια. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να επανέλθουμε λίγο και στην... Δεν ξέρω αν θα επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, αλλά πρέπει να γίνει και η επανεκκίνηση. Είναι πολύ σημαντικός πια πυλώνας του νομού μας αυτό που ονομάζουμε τουρισμό. Έτσι και όλοι το έχουν καταλάβει αυτό και όλοι το στηρίζουν. Κάνουν προσπάθειες και είτε συλλογικές είτε μέσα ατομικές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται προσπάθειες από όλο τον κόσμο. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε την προσπάθεια και υπομονή, Χρήστο. Ναι, και υπομονή. Μόνο αυτό. Μήπως γενικότερα και ο κόσμος, για να δούμε, ψάχνουμε τώρα δικαιολογίες. Μήπως και ο κόσμος είναι ιδιαίτερα διστακτικός, όχι μόνο για τη δική μας περιοχή, αλλά για όλες. Γενικότερα είναι ο κόσμος. Γενικότερα είναι. Νομίζω δεν είναι για τη δική μας περιοχή μόνο. Ο κόσμος φυλάγεται από πολλές περιπτώσεις. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και σε όλα μας τα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς κάνουμε λόγο για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι ώστε αυτούς τους πρώτους, όπως το λέγαμε και το περιμέναμε, τους πρώτους ένας-δύο μήνες του πειραματικού αυτού σταδίου που ζούμε, να υπάρχει μια ενίσχυση έτσι ώστε να σταθούμε στα πόδια μας και μετά τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μόνοι μας. Χρειάζεται βοήθεια αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ενίσχυση και χρειάζεται, όπως πραγματικά έτσι σε ορισμένες παρεμβάσεις που κάναμε ως σύνδεσμος ζητήσαμε τη ρευστότητα και την ενίσχυση να γίνει τώρα, είναι αυτό που πρέπει να γίνει, να γίνουν δηλαδή οι δράσεις τώρα για να σωθεί ο τομέας. Αν οι δράσεις αυτές έρθουν μετά από 1, 2, 3 μήνες, δεν ξέρω ποιος θα είναι σε δράση. Άρα, αν μπορούμε να καταλάβουμε καλά, Σιντέρη, μάλλον για την Καστοριά ο Ιούνιος είναι χαμένος μήνας, να το καταλάβω έτσι. Νομίζω ναι. Και αν πάμε για κάτι καλύτερο... Ελπίζουμε να μην είναι παραπάνω, Χριστό. Άρα, ελπίζουμε από τα μέσα Ιουλίου, από τον Αηλιά εδώ, τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Ηλία, και μετά να μπορέσουμε λίγο σιγά σιγά να ανεβαίνουμε, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Αυτό μάλλον είναι το χρονοδιάγραμμα. Το καλό μας σενάριο, αυτό. Το καλό μας σενάριο, αυτό. Θεωρητικά είναι το καλό, θα ήταν να έχουμε το τριήμερό μας, τον κόσμο που είχαμε, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Όταν λέγαμε εδώ να βγει ο Σιντέρης σήμερα ο Σμαρόπουλος για να μας πει, αυτό είχαμε στο μυαλό μας, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι να μπορέσω να βγω και να σας πω. Θα χαιρόμουν πολύ κι εγώ, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, Χρήστο. Εντάξει. Εγώ το επιμένω, είμαστε ακόμα τρίτη, μισό λεπτάκι. Θα χτυπήσουν τα τηλέφωνα και εύχομαι. Είμαστε και οι δύο, και εσύ και εγώ είμαστε αισιόδοξοι. Και όμως μας λένε και συνάδελφοι σου στη Δέρη τώρα, μας στέλνουν και μηνύματα. Τον Ιούλιο πολλοί πηγαίνουν και θάλασσα. Μάλλον από τον Αύγουστο, λέει, ελπίζουμε. Μπορούμε να επιδιώξουμε τις δράσεις του κοινωνικού, του εσωτερικού τουρισμού να κατευθυνθούν στην ορεινή Ελλάδα, στην Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα, η οποία χτυπήθηκε. Γιατί δεν χτυπήθηκε μόνο ο νομός Καστοριάς, χτυπήθηκε και ο νομός Κοζάνης. Πρέπει να επιδιώξουμε ένα ποσοστό αυτού του μέρους του κοινωνικού τουρισμού να οδηγηθεί οπωσδήποτε στην ορεινή Ελλάδα. Δεν είναι κατά ανάγκη υποχρεωτικά να είναι στην Καστοριά. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Νομίζω αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε από τους φορείς και από τους επισήμους μας, έτσι ώστε να γίνει πράξη. Ελπίζοντας πάντα, βέβαια, γιατί έρχονται τώρα μερικές ερωτήσεις για το τι μέτρα παίρνουν μέσα στα ξενοδοχεία, να απολυμμένουν παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ξενοδόχος αυτή τη στιγμή να ρισκάρει την μετέπειτα φήμη του. Οι ξενοδόχοι πιστεύω ότι κάνουν ίσως και παραπάνω πράγματα από αυτά που υποχρεούνται, γιατί σκεφτείτε σε ένα ξενοδοχείο ότι αν πάμε με ένα κρούσμα τι έχει να γίνει μετά. Καταστράφηκε ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μην τα κάνει και θα κάνει και παραπάνω από αυτά που υποχρεούνται. Και θα κάνει και παραπάνω, Χριστό, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή μην το βλέπετε έτσι, και αυτό φαντάζομαι ότι ισχύει, θα έλεγα, περισσότερα για τα 12 μήνες λειτουργίας παρά για τα εποχικής. Παρά για τα εποχικής. Νομίζω ότι αυτό ισχύει περισσότερο για τα 12 μήνες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιντέρη, που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, Χριστό. Ελπίζω το κλίμα να αλλάξει. Τις επόμενες μέρες να μας πάρετε ένα τηλέφωνο και μας πείτε. Θα πάρουμε εμείς αυτή τη φορά ένα τηλέφωνο και να σας πούμε ότι άλλαξε το κλίμα. Βεβαίως. Άλλαξαν τα πράγματα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Και ο ένας να ανοίγει μετά τον άλλον και να μην προλαβαίνετε. Και να μην προλαβαίνετε κυριολεκτικά. Μακάρι, Χριστό. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιντέρη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Μισό λεπτό, μας έρχεται και ένα ερώτημα. Αν γνωρίζουν τα ξενοδοχεία που έχουν πισίνες, πότε ανοίγουν και οι πισίνες. Μας ρωτάει εδώ ένα. Δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά τα ξενοδοχεία, επειδή μίλησα στο συμβούλιο που έχουμε άτομα που έχουν ξενοδόχους που έχουν πισίνες, ξέρω ότι θα ανοίξουν.
Αχα, θα ανοίξουν οι πισίνες. Θα ανοίξουν οι πισίνες, παιδιά. Μήπως ναι, έχουν ανοίξει. Το ξενοδοχείο να είναι κλειστό, η πισίνα θα ανοίξει, από όσο ξέρω. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό για να είμαστε σίγουροι, όμως για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα λέμε, επαναλαμβάνω, θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε και άλλα πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.